Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τον κύριο Μπαμπανάρα Βάγιο, τον ιδιοκτήτη του Junior Toys, ο οποίος θα μας κάνει έτσι μια δήλωση, θα μας πει πώς βλέπει τώρα το Click Away που ξεκίνησε, έχει τώρα δύο μέρες που ξεκίνησε το Click Away. Γεια σας και πείτε μας έτσι λίγο πώς το βλέπει τώρα, μπορεί να λειτουργήσει αυτό, πώς βλέπουν οι καταναλωτές, πώς το έχουν πάρει τώρα, το έχουν αντιμετωπίσει. Κοιτάξτε να σας πω, είναι μια νέα μορφή αγοράς αυτή, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά γιατί και ο καταναλωτής το σκέφτεται και φοβάται να βγει, γιατί πρέπει να δώσει την παραγγελία του. Υπάρχει μια διαδικασία μεγάλη να δώσει την παραγγελία του, να πάρει το μήνυμά του, να έρθει εκείνη την ώρα, να πρέπει να περιμένει 10 λεπτά, το όριο των ατόμων είναι 9 λεπτά. Εάν είναι 9 άτομα, εάν είναι 9 άτομα απ' έξω, είναι αδύνατον ο δεύτερος μέχρι τον ένατο να περιμένουν από 10 λεπτά. Μάλιστα. Πρέπει τουλάχιστον να είναι 50 λεπτά. Επομένως, πώς βλέπετε έτσι να εξελίσσεται όλη αυτή η περίοδος μέχρι τα Χριστούγεννα? Είστε αισιόδοξος ότι θα, έστω και με δυσκολία, θα έρθουν να αγοράσουν οι τρικαλινοί εδώ πέρα παιχνίδια? Σίγουρα με δυσκολία και κατά ανάγκην. Γιατί δεν νομίζω ότι... Εντάξει, εμείς που έχουμε το αντικείμενό μας στα παιχνίδια, που είναι επίκαιρο, αναγκαστικά και θέλοντας και εμείς, θα πρέπει να πουλήσουμε με κάποιο τρόπο. Αυτός είναι μια εναλλακτική λύση για μας. Τα άλλα καταστήματα που έχουν άλλα αντικείμενα, ρούχα, παπούτσια κλπ, είναι πάρα πολλά που πιστεύω ότι δεν θα ανοίξουν καν. Ούτε με το Click Away. Δυστυχώς. Μια τελευταία ερώτηση. Ποια θα ήταν η δικιά σας γνώμη ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει σωστά αυτή την περίοδο του κορονοϊού ένα μαγαζί όπως το δικό σας? Πιστεύω με ασφάλεια και με μέτρα και με περιορισμό ατόμων μέσα στο κατάστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει, με μειωμένη κίνηση βέβαια, αλλά θα μπορούσε να λειτουργήσει. Θα μπορούσαν και τα καταστήματα να κινηθούν για να πληρώσουν κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες είναι αυξημένες και έχουν μαζευτεί. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.